Φίλε και φίλοι, χαίρετε, με βλέπετε τσιτωμένη στο βίντεο. Ναι, είμαι τσιτωμένη. <laughs> Φόβο ότι ο άνδρα θα πιεστεί και θα φύγει. Αμα είναι απαιστεία, φύγει. Α πάει στο καλό. <laughs> Κυρία Πετρίδου, καλησπέρα σα, email. Ονομάζομαι, δεν θα πω πώ ονομάζεσαι, ωραίο όνομα. Έχω ένα ερώτημα το οποίο μου γεννάτε τώρα, μετά από χρόνια σχέσεων, μακροχρόνιων και μη. Το ερώτημα μου είναι Σώσε ε, θεματάρα προσδεθείτε Γιατί πρέπει να φοβόμαστε συνεχώς Ότι ο άνδρας θα πιεστεί Θα φοβηθεί, θα φύγει και τα λοιπά Όταν του ζητήσουμε να μας διευκρινίσει Αν έχουμε σχέση ή όχι Όταν του πούμε ότι δεν δεχόμαστε στα του σχέσεων αδιευκρίνιστα Του στυλ δεν βάζουμε τα μπέλα σε αυτό που έχουμε όταν του λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσει η σχέση στο επόμενο επίπεδο, ότι θέλουμε παιδί κλπ. Και, λοιπά, και γενικώ όταν του ζητήσουμε να πάρει θέση σαφή απέναντι στη σχέση μας και στις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες, τρέμει το φιλοκάρδι μας, μη μου με μια κουβέντα παραπάνω και εξαφανιστεί. Και νιώθουμε και πιεστικέ από πάνω. Μια χαρά γυναίκες, ανεξάρτητες και αυθύπαρκτες. Αυτό ξαναπέστο. Δεν του ζητάμε να μα υιοθετήσει. Έχουμε τη δική μα ζωή. Σύντροφο θέλουμε ή και οικογένεια. Πού θα πάει αυτό. Οι δικέ μα επιθυμίε και η ανάγκη μα για ασφάλεια. Κοιτάξτε το ήρεμα που τα γράφει όλα με, με bold, με τονισμένα γράμματα. Οι δικέ μα επιθυμίε και η ανάγκη μα για ασφάλεια και ουσιαστική συντροφικότητα πώ θα καλυφθούν. Έλα μου. Θα περιμένουμε και αν αποφασίσει ότι τελικά δεν θέλει, τι κάνουμε που περιμέναμε να μας πει αυτό τι θέλει και πότε το θέλει. Και η πλάκα είναι ότι άπαντε συμφωνούσε αυτό. Μην τον πιέσει θα φύγει. Όταν θέλει αυτό θα σου πει, κάνει υπομονή. Δώσε χρόνο, μην τον καταπιέζεις. Αλήθεια τώρα. Η απορία αυτή μου δημιουργήθηκε τώρα, μετά από ένα πρόσφατο περιστατικό, όπου μετά από μια χή συζήτηση, ρώτησα τον τύπο αυτόν τι σκέφτεται τι επιδιώκει με την καθημερινή μας επικοινωνία με μηνύματα. Υπάρχει χιλιομετρική απόσταση. Την οποία αυτός ξεκίνησε και με ζήλο συντηρούσε. Μέχρι που αποφάσισα να το ρωτήσω τι σκέφτεται. Δεδομένου ότι ζω σε άλλο μέρος. Και ήθελα να ξέρω τι υπάρχει τέλος πάντων. Και είναι η πρόθεσή του. Εκτός από το να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Και ενίοτε να μιλάμε τηλεφωνικά. Και είμαστε αμφότεροι πενιντάριδες παρακαλώ. Αν έχετε και χρόνο για κάποιο vlog; Για το παραπάνω θα σας ήμουν ευγνώμων. Τι θέλει μάνα μου να καβλαντίζει θέλει. Λοιπόν, ακούστε με. Ακούστε με. Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή στην οποία τα αυτονόητα έχουν γίνει παραξένο. Okay. Ζούμε σε μια εποχή όπου ενώ οι γυναίκες έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανεξαρτησία από ό,τι είχαμε παλαιότερα, ενώ είμαστε αυθύπαρκτες, όπως πολύ ορθαγράφοι φίλοι, ενώ μπορούμε να διαβιώσουμε ε, και χωρίς να έχουμε άνδρα, όχι να επιβιώσουμε, να διαβιώσουμε, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς να έχουμε άνδρα, έχουμε καταλήξει ή εξακολουθούμε να παρακαλούμε για αγάπη, να παρακαλούμε για δέσμευση, να παρακαλούμε για προσοχή, να παρακαλούμε για σημασία και στοργή τον κάθε σκέφτομαι πολύ θα πω τον κάθε αξόρτοτο που λέμε στην Κύπρο αξόρτοτος είναι αυτός που δεν τα καταφέρνει τον κάθε μισοδότσι που λέμε στην Κύπρο, τον κάθε έναν ο οποίος είναι μισοτελειωμένος να μας πει αν αυτό που έχουμε είναι σχέση ή έχει χέση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Και σας μιλάει μια η οποία δεν θέλει σχέση, σοβαρά δεν θέλω σχέση. Ε, έχει πολύ καιρό που δεν θέλω σχέση. Έχω βγει και από τα Tinder και από τα μίντερ και από όλα. Δεν θέλω. Δεν σα το λέει μια που θέλει σχέση. Σα το λέει μια που δεν θέλει σχέση. Και είμαι και πολύ συνειδητοποιημένη γιατί δεν θέλω σχέση το οποίο έχει να κάνει με τα δικά μου ψυχολογικά, με τα ζητήματα της υγείας μου, με το πώς βλέπω τη ζωή μου αυτή τη στιγμή, με το τι πραγματικά με γεμίζει και με χαροποιεί. Δεν είναι προτεραιότητα για μένα σχέση αυτή την περίοδο. Όμως με ενοχλεί εκ μέρου όλων των ανθρώπων, όχι μόνο των γυναικών. Έχει και άνδρες οι οποίοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Είτε σε μια παρόμοια θέση όταν είναι ομοφιλόφιλοι και βγαίνουν με έναν άλλον άνδρα, ο οποίο είναι καβλάντη και θέλει μόνο να καυλαντίζει από τα μηνύματα και από τα chat και από τα αυτά που είναι χωρί ευθύνε. Είτε άνδρες οι οποίοι μπορεί να βγαίνουν με γυναίκε, οι οποίε είναι χειριστικέ και ναρκισί, γιατί υπάρχουν και ναρκισίνε. Μου έγραψε μια φίλη χθε, έχει κάτι ναρκισίνε και τη λέω ξύπνα, έχει και να αρκησίνε γυναίκε, έχει και να αρκησού άνδρε. Τώρα δεν ξέρω αν ο δόκιμο όρο είναι να ή να αλλά γενικά ζούμε σε μια εποχή που οι περισσότεροι θέλουν να έχουν όφελο χωρί κόπο. No pain, no gain, έλεγαν οι εγγλέζοι. Χωρί κόπο δεν έχει κέρδο. Αν δεν γυμναστεί, δεν θα κάνει σωματάρα. Αν δεν διαβάσει, δεν θα μορφωθεί. Αν δεν δουλέψει, δεν θα πληρωθεί. Όχι. Όχι, αυτοί το έχουν δει η συγκεκριμένη ναρκιστική τύποι... ότι εγώ είμαι και κανεί άλλο και εγώ θα κάνω την καύλα μου. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Εγώ θα καλύψω τι συναισθηματικέ και σεξουαλικέ μου επιθυμίε. Θα πάρω την ναρκιστική μου τροφοδοσία και δεν θα δώσω τίποτα πίσω. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Εγώ ξεκινώ τη συνομιλία, εγώ συντηρώ τη συνομιλία, Πάει ένα μήνα, δύο μήνε, την έχω την άλλη εκεί στο τηλέφωνο, να τη στέλνω μηνύματα, να την παίρνω βιντεοκλήσεις, Να στέλνω φωτογραφίε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και άμα σου πει τι είμαστε εμεί, μα δεν θέλω να βάλω με τα μπέλα. Μα είσαι πολύ συντηρητική. Όχι, δεν είμαι πολύ συντηρητική. Θεωρώ το χρόνο μου πολύτιμο. Εξαιρετικά πολύτιμο θεωρώ τον χρόνο μου. Γιατί να έχουμε τον κάθε αναποφασιστό τον κάθε αξόρτοτο, όπω είπα προηγουμένω, τον κάθε μισοδότσι, είναι κυπριακέ λέξει, δεν μάθετε. Αξόρτοτο είναι αυτό που δεν καταφέρνει κάτι, δεν επιτυχάνει κάτι. Αξόρτοτο. Είσαι αξόρτοτο, δηλαδή αφήνει τι δουλειέ στη μέση. Μισοδότσι. Μισοδότσι αυτό σημαίνει, στη μέση. Να καρτερούμε τώρα, να περιμένουμε. <laughs> να καρτερούμε τώρα. Να περιμένουμε τώρα τον κάθε ε, ανώριμο τύπο, ο οποίο θέλει να πάει στο Λούνα Πάρκ να ανέβει στα λογάκια, να ανέβει σε όλα τα παιχνίδια, αλλά να μην πληρώσει. Ε, όχι. Από τη στιγμή που εσύ είσαι συνειδητοποιημένη τι θέλει, κόρη μου. Η οποιαδήποτε γυναίκα, η οποία θέλει. Σα λέω, εγώ δεν θέλω. Στην παρούσα φάση. Δεν ξέρω μετά <γυρίζει> πώ θα μου γυρίσει. Τώρα δεν θέλω. Άμα εσύ θέλεις μία σχέση με ένα συγκεκριμένο τρόπο και είσαι σίγουρο ότι αυτού του είδου τη σχέση θέλει. Και βλέπει ότι έρχεται ο άλλο και συνδέεται μαζί σου με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτό που θέλει, έχει κάθε δικαίωμα να πει. Εγώ θέλω τέτοιου είδου σχέση. Εγώ θέλω του άλλου είδου σχέση. Και αν ο άλλο φοβηθεί και θα φύγει, να πάει στο καλό. Και να πλύνει και τα παντελόνια του μετά που τα Μαχαίζεται πάνω. Δεν θεωρώ ότι όλοι πρέπει να θέλουμε σχέση, ή όλοι να πρέπει να θέλουμε συγκατοίκηση, ή όλοι πρέπει να θέλουμε γάμο, ή όλοι πρέπει να θέλουμε τη δημιουργία παιδιών, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε ένα τον άλλον. Γιατί το έχω πει και άλλε φορέ. Υπάρχουν πολλοί ναρκεί οι οποίοι φτιάχνονται με το να παίρνουν ποιοτικά συναισθήματα ερωτικά από τα θύματα του. Οπότε αφήνουν τα πράγματα έτσι χωρί να τα ορίσουν, Χωρίς να πουν, ξέρει εγώ θέλω απλώς να κάνω την κάβλα μου και τίποτα άλλο. Δεν με νοιάζει σαν άνθρωπος. Όχι. Το αφήνει έτσι να αιωρείται, να υπάρχει έτσι μία ασάφεια, ούτω ώστε το θύμα του ναρκισού να πέσει στην παγίδα, να ερωτευτεί τον ναρκισού και μετά να δώσει μεγαλύτερης ποιότητα έντασης συνέστημα. Υψηλότερο συνέστημα. Να κάνει σεξ με μεγαλύτερο συνέστημα. Έστω και αν αυτό είναι cyber. Μα ξύχει πάρα πολλού οι οποίοι φτιάχνονται από τα cyber. Από τα τηλέφωνα. Από τα μηνύματα. Ναι. Ναι. Σου λέει. Ούτε εξοδεύει χρήματα να στέλνει μηνυματάκια ή να κάνει βιντεοκλήσει. Ούτε τον καφέ τη θα πληρώσει. Ούτε το δείπνο. Ή ξέρω εγώ τέλο πάντων να μοιραστεί, α πούμε, την έξοδο. Ξέρω τι κάνει το κάθε ζευγάρι. Ναι. Ούτε προφυλακτικό θα πρέπει τίποτα. Έτσι μία ζωή. Δικαίωμά του. Όσοι θέλουν να ζουν έτσι τη ζωή του, δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Έχει και άλλου οι οποίοι θέλουν να ζουν τη ζωή του ακόμη πιο απλουστευμένα. Πάνε και αγοράζουν ένα μηχάνημα ακόμη πιο απλουστευμένα. Δικαίωμά του. Το πρόβλημα που έγκυται όταν πάμε και πλησιάζουμε ανθρώπους οι οποίοι το δείχνουν ότι θέλουν κάτι συγκεκριμένο προσποιούμαστε ότι δεν καταλάβαμε, δεν ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας και απολαμβάνουμε τα ωφέλη, ξαναλέω, του ποιοτικού συναισθήματος, του ποιοτικού σεξ που θα κάνει ένας άνθρωπος που είναι ερωτευμένο μαζί μας ή που έχει δανκώσει τη λαμαρίνα ή που προσδοκιά κάτι από εμάς. Ξέρεις, αν ο άλλος σου πει, εγώ θέλω απλώς να κάνω το κέφι μου και μετά δεν θα σου στείλω μήνυμα, ξενερώνεις τώρα γιατί να τρώω την ώρα μου να κάνω sexting ή να κάνω cyber ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί να το τρώω την ώρα μου κάθε χαζό. Ο οποίο μου το λέει ξεκάθαρο ότι θέλει απλώς να το κάνει αυτό να εκτονωθεί και μετά μην τον είδατε και μην την είδατε. Δεν θα το κάνει. Γι' αυτό, γι αυτό υπάρχει όλο αυτό το μυστήριο και όλη αυτή η αοριστία για να δώσει συνέστημα. Από την άλλη, εντάξει, εάν κάποιο Πραγματικά ενδιαφέρεται και έχει ερωτευτεί με εμά και θέλει πραγματικά να κάνει σχέση, όταν το ρωτήσουμε, θα πει ναι. Ναι, θέλω να είμαστε μαζί. Ναι, θέλω να βγαίνουμε ραντεβού. Ναι, θέλω να γνωριστούμε καλύτερα. Ναι, θέλω να πάμε στο επόμενο βήμα. Δεν ναι, υπάρχει περίπτωση με, να με το να ρωτήσουμε τον άλλον που πάμε. Αν αυτό θέλει να πάμε κάπου να πει, α τσαντίστηκα τώρα που με ρωτάει που πάμε και θα τη πω: Δεν πάμε πουθενά. Όποιον τον ρωτά, Πού βρισκόμαστε ω άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούμε και συνδεόμαστε ένα άρφα χρονικό διάστημα. Δεν το ρωτήσει αυτό από το πρώτο ραντεβού. Τώρα μιλάμε. Μπορεί να μιλούν οι άνθρωποι δύο εβδομάδε, τρει, ένα μήνα, να έχουν βρεθεί 17 φορέ, να το έχουν κάνει άλλε πέντε. Και να ρωτήσει. Πώ το βλέπει αυτό. Ε, δεν λέω τώρα να πα στο πρώτο ραντεβού και μπαμ, μπαμ, να του πει: Ξέρει, εγώ θέλω να παντρευτώ και να κάνω παιδί και τώρα και πάμε. Όχι. Μιλάμε τώρα για ανθρώπου οι οποίοι συνδέονται ερωτικά. Είτε εξ είτε από κοντά. Είτε διαζώσει. Το να ρωτήσει τον άλλον τι είναι αυτό που έχουμε. Αν ο άλλος θέλει να έχουμε κάτι, δεν θα είναι κάτι που θα τον ενοχλήσει. Αν όμως δεν θέλει να έχουμε κάτι και άφηνε την αοριστία έτσι στην ατμόσφαιρα για να παίρνει καλή ναρκιστική τροφοδοσία και το ρωτήσουμε τι είναι αυτό που έχουμε, θα νευριάσει. Ναι θα πει πω, πω τη κολιτσίδα που είσαι, πω, πω τη συντηρητική που είσαι, πόπο. Θε Θες να με τυλίξεις, ποιον να τυλίξουμε ρε. Αφού το είπε η κουπελέ μας ταυθύπαρκτες, σοβαρά τώρα. αχ, αχ. αχ. Αχ, τι ζημιά μα κάνουν τα ρομαντικά μυθιστορήματα, τι ζημιά μα κάνουν τα αρλικιν, τι ζημιά μα κάνει η pop κουλτούρα που μα παρουσιάζει ω απόλυτο αγαθό τη ρομαντική αγάπη. Και ότι για να είμαστε καλά με τον εαυτό μα, για να έχει νόημα να ξυπνάμε το πρωί, για να είμαστε χαρούμενοι, πρέπει να έχουμε έρωτα. Και όσοι δεν έχουμε έρωτα, με ανταπόκριση. Να έχουμε Λίμερανς και να είμαστε ερωτευμένοι με τον έρωτα. Κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Θεωρώ ότι και για σκοπούς αποφυγής του Λίμερανς, το Λίμερανς που είναι η αιμονική ενασχόληση με ένα ερωτικό ενδιαφέρον που δεν ανταποκρίνεται, κοιτάξτε στο playlist του podcast υπάρχει το επεισόδιο για το Λίμερανς που είναι πολύ κατατοπιστικό, για να αποφεύγουμε το Λίμερανς Πρέπει να τα ρωτάμε όλα κουκιά καθαρισμένα. Εγώ έτσι κάνω πάντω. Όσε φορέ δεν το έκανα, φάγα τα μούτρα μου. Έτσι κάνω. Ένα, δύο, τρία. Ο άλλο λέει τρία, δύο, ένα. Γεια σα. Θα μου πει αυτό, γεια σα, θα το πω εγώ. Δεν κατάλαβα. Είναι πολύτιμο ο χρόνο μα. Είναι πολύτιμα τα συναισθήματά μα. Είναι πολύτιμη η ψυχή μα. Είναι πολύτιμη η καρδιά μα και δεν πρέπει να τα δίνουμε στον κάθε αξόρτοτον όπως είπα και προηγουμένω, ο οποίος θέλει απλώς να καβλαντήσει χωρίς να έχει οποιαδήποτε σύνδεση πιο ουσιαστική. Μπορεί να μην μπορεί να έχει πιο ουσιαστική σύνδεση, γιατί μπορεί να είναι broken inside, να είναι σπασμένο μέσα του, να είναι γεμάτο ψυχοκολικά. Μπορεί, ναι, κανένα πρόβλημα να μα αφήσει ήσυχου. Θέλετε να, κυκλοφοράτε, να κυκλοφορείτε μέσα στον κόσμο σπασμένη εσωτερικά κουβαλώντας ένα σωρό κομπλεξιλίκια, ψυχολογικά ζητήματα, αναστολές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αδούλευτες υποθέσεις, κάντε το. Μην πλησιάζετε όπως άλλους ανθρώπους με παραστάσεις. Είναι ψευδής παράσταση να ξεκινάς το φλερτ και να μην ξεκαθαρίζεις από την αρχή ότι ξέρεις παιδί μου, εγώ είμαι ο οποίος εδώ με τον εαυτό μου δεν μπορώ να έχω σχέση, όχι να έχω σχέση μαζί σου. Οπότε απλώ εγώ την κάβλα μου κάνω. Και είναι ψευδή παράσταση το να μην το δηλώνει από την αρχή. Αν δηλώσει από την αρχή αυτό, είσαι αυτό, θέλει αυτό που μπορεί να κάνει. Αν ο άλλο βρίσκεται σε παρόμοια φάση. Ξέρετε, πολύ συχνά μπορεί να βρεθούν δύο άνθρωποι σε παρόμοια φάση, να θέλουν και δύο το ίδιο. Οπότε κανένα πρόβλημα. Έχει κι άλλε. Να πάει να βρει έναν άλλον broken, Μπρόκκεν, σημαίνει σπασμένο. Που να βρει έναν άλλον ο οποίο λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, να λειτουργούν μαζί μια χαρά. Δεν υπάρχει λόγο να ανακατεύουν άλλου ανθρώπου. Αλλά γιατί το κάνουν. Το κάνουν επειδή κάποιο ο οποίο το συνειδητοποιεί ότι είναι broken και δεν ερωτεύεται, δεν θα του δώσει πολύ δράση. Δεν θα έχει έντονο συνέστημα να περάσουν ωραία. Θέλουν, θέλουν να, να φτιάχνεται να φτιάχνεται ο υπέρμετρο, ναρκιστικό εγωισμός του με το ότι με ρωτεύτηκε η μία, η άλλη, η παράλληλη. Και εγώ την έκανα με λαφρά πηδηματάκια. Τι άντρακλα που είμαι! Φοβερό. <σκοβερός> Οπότε ρωτάμε, κορίτσια και αγόρια. Ρωτάμε. Ρωτάμε και αν η απάντηση είναι αρνητική και αν η απάντηση είναι κακοήθη, τότε γλιτώσαμε από άλλον ένα να θα έλεγα. Με πολύ αγάπη. Mm. Και πρέπει έτσι λίγο να το βάλουμε μέσα στο μυαλό μας ότι όσοι είμαστε σε αυτό εδώ το κανάλι και είμαστε και πολύ καιρό και κάνουμε ψυχοδουλειά να φύγουμε έτσι λίγο από το χώρο που θεωρούμε ότι η χαρά και η, η πλήρωση και τα ωραία πράγματα έρχονται μόνο μέσα από τις ερωτικές σχέσεις. Έχει και άλλα πράγματα αξιόλογα η ζωή μας. Έχει, έχει. Έχει αξιόλογες φιλίες, είναι τα κατοικίδια μα. Πού είναι το κατοικίδιό μου, έλα εδώ κατοικίδιό μου να σε δει ο κόσμο. Λακί. Λακί, έλα εδώ. Έλα να κάνει την εμφάνισή σου. Το σκυλάκι ζεσταίνεται. Αλλά θα κάνει μια εμφάνιση. Γιατί καιρό να κάνει εμφάνιση εδώ στο σαλόνι. Έλα. Έλα, έλα, έλα. Έλα να σε δουν τι γλυκό που είσαι. Μπορεί να έχει έναν τέτοιο γλυκούλι. Με τον οποίο να έχει πολύ όμορφε στιγμέ, αθώε και συναισθηματικέ. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή όλη η χαρά να έρχεται. Μόνο μέσα από τι ερωτικέ σχέσει. Δεν είμαστε εναντίον του έρωτο ή των ερωτικών σχέσεων. Όχι. Είμαστε εναντίον του να μπαίνουμε σε μεσοβέζικες καταστάσει. Με ανθρώπου αξόρτοντου. Σα έμαθα λέξει σήμερα. Μεσοδότσι και αξόρτοντο.